έρχονται και τα γκάζια. Ήρθαμε και σε κόμμα ένα άλλο σποτ. Οπ, το πέτ. Όπου λες να έχεις πιστά. Όπου το γράφεις στο σπίτι. Ήρθαμε στο λεγόμενο πέταγμα. Αλλά μάλλον βλέπω πάλι σημαία. Πάλι κάποιο ατύχημα έγινε. Και αυτό είναι, και αυτό είναι γνωστό σποτ. Άτομο. Μάλλον είναι... Ξέρω, αλάρμ βλέπω. Φαίνεται καθαρά το πέταγμα. Σκληρή. Έλα ρε Ζηνικουλάκι, άσε με να πω άλλη μία βουρά. Τα σκότια μου τα θέλω. Μια γύρα μαζί, έλα. Πάω ήρεμα. Τώρα που πήγε και τις μπύρες. Πάω ήρεμα, λέει. Πάω ήρεμα, λέει. Ήρεμα, ήρεμα. Ναι, ναι. Γκόλ, ναι, πάω, κλένε ένα. Αυτά λένε κάθε φορά, αυτά ψέματα μας λένε. Κάτσε, αν δες άλλος τι έχει κάνει εκεί. Έχει βάλει το Hyundai R. Έχει μπει μέσα στην πίστα και έγραψε με σπρέι ένα R, Hyundai R. Όπως βλέπετε, πάλι έκλεισε η πίστα. Έφυγε ένα 36 και σγκρέμισε εκεί πέρα. Καμιά 30 μέτρα μπάρες, σγκρέμισε. Εντάξει, λογικό. Έχουμε και τέτοια θέματα. Ο άλλος πήγε, αγόρασε πάλι άλλη μία γύρα. Εν τω μεταξύ από χτες έχει κάνει 6 γύρες. Τι ψωμί, έχουν ψωμί τα λάθη. Έχουν ψωμί. Δεν βλέπω να γυρίζουμε Μόναχο ποτέ. Και ξέρετε με τη λάσκα θα γυρίσουμε στο Μόναχο, ε. 550 χιλιόμετρα. Γύρνα με R888. Γιατί τα άλλα τα παιδιά που ήταν μαζί μας έφυγαν και πήραν τη μία τετράδα που είχαμε φορτωμένα.
Άρα αναγκαστικά εμείς μείναμε για να κάνουμε ακόμη κάνα μια-δυο γύρες και μετά θα ξεκινήσουμε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για πίσω. Μπαίνουμε μέσα ξανά. Καλά είναι, για θες λίγο το τέτοιο. Καλά, αν θες, ναι, καλά είναι, καλά είναι. Πού πας πάλι, ε? Άδε κουρτές μαλακιασμένο.
20 πεντάλογα, τίποτα. Τίποτε, δεν θα άντρω με τον άπεξο. Κρυβρίστηκα πάλι. Ο άλλος. Εμείς ξανακάναμε άλλη μια γύρα και αυτή ήταν πολύ καλή γύρα. Αποδείχθηκε ότι τα χέρια δεν αγοράζονται. Μπαίνετε στο βίντεο κιόλας μερικές κολουμαρίες και το M5 που... M4 ήταν, M4. Ναι, που δεν πήγαινε καν στην άκρη και τον είχαμε από πίσω. Τίποτα, αυτό το αμάξι άμα είχε 250 λογάκια να μπορεί να φύγει στην έξοδο της στροφής και στην ευθεία, δεν δύσκολα να του κουνηθεί αμάξι. Τίμια. NC, MX5. Λίγα άλογα να έχει. Λίγα άλογα. Και 200 άλογα να ήταν. Ναι, 200 άλογα να μπορεί να φύγει λίγο πιο γρήγορα. Μπεβεδάκιδες. Ναι. Μπεβεδάκιδες. Λίγο ζώα να μην ήσασταν. Ναι. Λιγότερο. Ναι. Λιγότερο. Δεν κάνω άκρη. Τίποτα, δεν κάνω άκρη. Εγώ οδηγάω και δεν σου βλέπω καν. Τώρα γίνεται. Ωραία γύρα κι αυτή. Ωραία. Όμορφη. Εμείς κάναμε τη γύρα μας και τώρα σιγά σιγά θα αναχωρήσουμε προς Μόναχο, γιατί είναι και 5,5 ώρες το ταξίδι να γυρίσουμε. Εγώ την αποστολή μου πιστεύω την έβγαλα εις πέραν. Τράβηξα ό,τι ήταν να τραβήξω, να σας δείξω λίγο πώς τα πέρασα εγώ εδώ και πιστεύω να τράβηξα καλά, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω vlog και αυτό ο Αλμπέρτος με έφαγε την ψυχή. Πάρε κάμερες, δεν υπάρχει περίπτωση να πας εκεί και να μην τραβήξεις αυτά που θα περάσεις. Τώρα βγήκε καλό, βγήκε λάθος, δεν ξέρω. Περίπου θα δείτε πώς περάσαμε το τριήμερο εδώ. Κάτι άλλο δεν θα γράψω. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε στην Ελλάδα και μόνο Τρίτη. Μόνο Τρίτη δύσκολα είσαι. Τετάρτη. Κοίτα πώς φαίνεται. Κοίτα πόσο κατηφορίζει. Είσαι πως δεν το καταλαβαίνεις μέσα στα μάξι. Γκάζι ακούω. Κοίτα πως φαίνεται η κατηφόρα. Η κλίση που έχει. Δοκτόρ. Καλώς. Όπου για να πάει κι άλλο ο δοκτόρ. Μάνα μου παίζει να γίνει κάτι γερό. Έγινε καλό γραουμπάο. Έχει... Κάτσε, χτες δεν έκλεισε τόσο πολύ πίστα. Όχι ρε. Τι έκλεισε 20 λεπτά, μαλάκα έχουν περάσει. Ποιος ξέρει, εμείς από την ώρα που ανεβαίναμε εδώ κατέβαινε, ναι, ο κόσμος. Είναι περίπου 45 λεπτά κλεισμένη η πίστα. Παραπάνω. Κάτι βρόντος έγινε. Καλώς. Είδες και να χυστείς. Μου αρέσει παντού. Δεν χρειάζεται να χέρεις μέσα στα μπαφλάνια. Χημικές παντού. Τώρα η οικογένεια ήταν. Ή ένα παιδάκι. Είχε μείνει λέει 7 μέρες εκεί κάτω. Και από πάνω βομβάρδιζα. Πού στη γέφυρα πίσω? Κάτω από τη γέφυρα, εκεί στον Μπρούλτιν. Κοιτάξτε εδώ. Πού ήρθαν οι άνθρωποι και φτιάξαν πίστα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό ήταν βουνό. Όλο βουνό. Στα άδυτα του Μπρούλτιν. Ναι. Ναι. Και λένε πού θα φτιάξουν πίστα. Α, πάμε εδώ. Ορίστε. Ορίστε, κοίτα. Κόψανε δέντρα, λογικά θα έχουν κόψει δέντρα τότε. Σίγουρα. Για να έχει τόσο μπαφλάνι γύρω γύρω. Φτιάξαμε μια πολύ ωραία πίστα. Ρίνκ, Νιρμπούνγκ Ρίνκ. Να σε πολλά σημεία έχει αυτές τις τρύπες που μπορείς να αρχίσεις να στηθείς και να τραβάς. Τα γκάζια. Άρα και εδώ έχουν ανεβάσει βίντεο, ναι, και τη φορά. Και πού δεν σε έχω πάει, τι άλλο θέλετε, ορίστε. Ορίστε. Όχι, εδώ είναι. Εδώ έχει. Κάτι έγινε καλό. Ε. Ή πάει μέσα στην άλλη την πίστα. Δείτε πού σας έφερα. Σηκώμαι ένα hot spot του ring, αλλά ως συνήθως έγινε ατύχημα και έκλεισε πίστα πάλι. Είπαμε μπας και είμαστε τυχεροί και τραβήξουμε κάνα καλό αμαξάκι από εδώ, αλλά είμαστε άτυχοι.
σωστά. Μέχρι στην πίστα κατέβηκε. Ναι. Ε, δεν έχει σχέση εκεί, νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Εκεί. Του GP, ρε. Εκεί είναι η ευθεία. Δες. Ναι. Εκεί είναι η πρώτη στροφή. Ναι, μπράβο. Εκεί που έφυγε. Wow. Βέβαια, έφυγε. Ναι, 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 ναι. Αυτές εδώ οι στροφές είναι οι πρώτες στροφές μόλις ξεκινάει η πίστα. Μου εξήγησε πως φαίνεται, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν μπορούσα να καταλάβεις. Αλλά αντάλλον, μέσα στο βίντεο φαίνεται αλλιώς και άμα βλέπεις το ύψος και τις γωνίες της πίστας είναι αλλού για αλλού. Τίμιους. Τιμιότατος. Ε, τιμιότατος. Εσείς τι κάνετε, MX5 φίλους. MX5. Εσείς να τα βλέπετε Miata αυτά. Is always the answer. Εσείς να τα βλέπετε αυτά. Και τι κάνετε με μικρό το MX5 μέσα στην πίστα. Κολλάει αμάξια πολύ μεγαλύτερων κυβισμών. Και φανταστείτε, σε υποδύναμη είναι μανίσιο. Τι φοράς φίλους. Από ανάρτηση φοράω... Περνάω τα γκάζια. Τα γκάζια, τα πολλά. Ανάρτηση φοράμε, τι φοράμε? Δεν ξέρω. Από την SPS Motorsport τα Street. Ε, αυτά είναι για MX5-δάκι της. Ναι, ναι, ναι. Είναι γερμανική εταιρεία η οποία βγάζει τουρμπίζει και βγάζει τα πάντα για MX5. Φρένα φοράμε EBC μπροσκούς και EBC Green Stuff τακάκια. Ζάντες OZ Ultra Leggera. Λάστιχα Toyo R88R. Ναι, βέβαια εμείς στον δρόμο όταν ερχόμασταν ήρθαμε με τα πολιτικά λάστιχα. Ναι, και είχαμε φορτώσει στον Άγγελο. Φοράει από κάτω δεσίματα από την Il Motorsport και αντιστρεπτικές της Citaro. Πολλά γκάζ για τον Νούρμπουργκρινγκ. Αλλά τίμιος. Τίμιος. Τίποτα. Και... αυτό άμα είχαμε λίγο παραπάνω γκαζάκι, γιατί από θέμα μοτέρ είναι μανίσιο. Μοτέρ τίποτα. Δεν φοράει απολύτως τίποτα. Ναι. Είναι εντελώς μανίσιο. Και φοράει ένα τελικό της πάλι από την Il Motorsport, BBK λέγεται νομίζω, BBK. Έτσι για λίγο ήχο, για την καγκουριά. Και σωληνάκια υψηλής, πάλι από την Il Motorsport. Ωραία. Αυτά. Μέσα. Μέσα έχουμε κάνει λίγες οπτικές. Είσαι καλλιτέχνης. Ένα οπτικό tuning. Είσαι καλλιτέχνης. Είναι λίγο βρώμικο αυτό το ταξίδι βέβαια. Ναι, αφού τσαλαπατήσαμε παντού. Και αυτό που έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Να το βάλει ο θείος Αλμπέρτος. Καλή φάση το αυτοκόλλητο Αλκαντάρα. Εδώ. Και το τιμονάκι του. Μια χαρά φίλος, μια χαρά. Τίμιος. Τίμιος. Μοτέρ να δείξουμε, δεν έχει. Άρα άνοιξε λίγο ρε. Για το λόγο του αληθές. Πώς τα κοίτας αυτό. Εδώ. Άνοιξε τώρα. Τι γίνεται. Ωραίστε. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Το καπάκι απλά έχω βγάλει. Ούτε μια κοάνα, ρε. Μαμά φιλτροκούτι, ένα καπανί φίλτρο φοράει μέσα. Ωραία, στη βγαίνουν σιγά σιγά. Αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Το οποίο δεν έχει φέρει απολύτως τίποτα. Τουρμπίζεται αρκετά εύκολα αυτό το αμάξι. Απλά εδώ στη Γερμανία τα πάντα ό,τι πρέπει να αλλάξεις πρέπει να έχουν χαρτιά και να δηλωθούν. Δηλαδή, ως και τα σωληνάκια υψηλής που θα αλλάξεις και θα βάλεις, πρέπει να έχει χαρτιά και να πας να το δηλώσεις στο θέο. Όλα. Τα φρένα, ακόμα και τα τακάκια μου, έχουν χαρτιά για το οκταίο, το γερμανικό. Σωληνάκια υψηλής, οι ζάντες, η εξάτμιση. Όλα έχουν χαρτιά, όλα. Δεν είναι σαν και εμάς. Οτιδήποτε έχω αλλάξει είναι περασμένα στα χαρτιά. Ναι. Η άδειά μου είναι 2 ή 3 σελίδες. 2 σελίδες νομίζω είναι. Φαντάσου. Ναι, δεν. Στο Μόναχο δεν αστείευσε να. Όχι, Μόναχο για κανένα λόγο. Μόναχο σε σταματάνε, σηκώνουν το αυτοκινητάκι και πα σπίτι ποδαρά του.
Να, ο Πάνος είχε θέμα με το Σούπερ. Ναι, 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 ναι. Που και καλά για τα άλογα δεν τον πίστευαν και ήθελαν να τον κάνουν. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη με του μπάτσου. Δεν... Ναι, για κάνα... ήθελαν να τον κάνουν την αμέτρηση επειδή είδαν το Σούπρα. Όλοι ξέρουν το Σούπρα τι είναι. Λέει δεν είναι μανίσιο λέει αυτό. Τίποτα, άστο, σε αυτά τα θέματα ελαδίτσα μα. Ελαδίτσα μα. Είναι αλλαγμένα. Τα έχει αλλάξει ο προηγούμενο. Είναι κλασικό mod stance και αυτό. Δένει λέει την πόρτα. Δένει καλύτερα κάπως. Έτσι με έχουν πει τώρα. Κάνει λογικά κάποιο καλύτερο δέσιμο από ότι το μανίσιο. Αυτά. Γκάζ για τα μάξι δεν έχει. Δυστυχώς. Αλλά στρίβει απίστευτα. Yeah. Απίστευτα καλά. Το είδαμε σήμερα. Το είδαμε αυτές τις μέρες βασικά. Μας έβγαλε αξιο. Πώς το λένε. Αξιο. Αξιοπρεπώς. Αξιοπρεπώς. Μας έβγαλε αξιοπρεπώς. Έτσι. Τις γύρες μας. Ασπροπρόσωπους. Άιντς. Φεύγουμε τώρα, παιδάκια. Άιντς, ώρα καλή. Και έχουμε 550 χιλιόμετρα. Όπου, κοίτα, κοίτα τι γυρίζει, περίμενε. Ω, μανούλα μου, τι γίνεται. Τίποτα έγινε πριν γερό γαραμπάω. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έχουμε έρθει εδώ σε ένα μέρος να δούμε μπόλικα μαξούλια. Τι έχει εδώ πέρα μέσα. Τι έχει εδώ πέρα μέσα. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Μόνο στόκ αυτοκίνητα. Μόνο στόκ αυτοκίνητα λέει. Τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Α, πάνω... Φτηνούλια. Φτηνούλια. Όχι, τι έχει εκεί πέρα στην άκρη. Σαν τις πίτσες, 2-1. Αυτό τι είναι εκεί πέρα, όλα McLaren. Ναι, είναι το συνεργείο του McLaren. Οκ. Συνήθως. Πάμε μέσα να χαζέψουμε, να δούμε τι, τι φτωχάμαξα που ισχυρίζονται εδώ τα παιδιά έχει. Α, θέλει μάσκα. Θέλει μασκούλα, ναι. Πολύ μεγάλη πουρίτσι. Πάτε βρω τώρα εγώ τη μάσκα. Την πήρες μάσκα. Ναι, έχω, αφού την έβαλε. Μπαίνουμε μέσα για να δούμε. Πού είμαστε, μόνο. Γεια χαρά. Στο πακαλά του Ντάνκι Σιέν. Το είπες τέλεια. Λέει Γερμανός είσαι. Νωρίς. Θα τα βλέπει ο φίλος μας ο Μικουλίτσης. Αυτό με το ring νομίζω. Ε? Για το ring αυτό είναι τέλειο. Αυτά να τα βλέπει ο φίλος μας ο Μικουλίτσης. Το μέρος εδώ βρίσκεται στο Μόναχο. Αν το ψάχνετε ακριβώς. Τι είναι τώρα. Πίναγες. Καλά είναι, δεν είναι ακριβώς. 45 ευρώ εκεί είναι, αυτός έχει. Και αντιφών. Ποιος έχει 45, 15 λέει. Μένει 45 ευρώ, μαλάνε καλά. Το κουράς τι είναι, ρε. Κοίταξε, φτάνει. Αν... Ο Ζούτ μου πάμε αλλά το κλέβει. Πάς και κλέβεις. Είδες μόλις το χούφτο σαν άλλους. Μόλις το χούφτο σαν άλλους. Ελληνίδα πρέπει να ήταν. Λες να ήταν Ελληνίδα. Ελληνίδα κούκλα στο Μόναχο. Οπ, τι κάνανε εδώ τι δέχτε. Φέραν κι άλλα, φέραν κι άλλα. Ωραία. Πώς θα γίνησουμε, πάμε εκεί. Πάμε πάλι από τα πλάγια. Λίγκον. Όπου ο τράκτορας είναι τεράστιος. Θα πάμε και εκεί. Θα τα πάρουμε τη σειρά Μπερδε και Ένουγκορθ. Λάμπα το έχουν γελισμένο, ε. Λίγκον.
Από πάμε τώρα, από εδώ θα πάμε. Εδώ δίπλα μας είναι η αντιπροσωπεία της McLaren. Είναι, πώς, τι, ναι. τι έχουν ακριβώς, τι είναι. Δεν κάτσεις εγώ πιστεύω μέσα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρώτο κορίτσι, μπορούμε να αγοράσουμε μία. Please, don't touch. Δεν λακάτσει μέσα λίγο δύσκολο, νομίζω. Δες μετά, δες μετά. Κοίτα μεταλλάκι που έχει. Ωραία. Νομίζω μπορείς να μπεις. Ναι, μπορείς να μπεις. Και θα μπούμε μετά από εκεί, ρε. Κοίταξε, αλλά μπορείς να πας πιο κοντά. Ό,τι πάρεις. Θα αγοράσω, κοίταξε, για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο λογιστικά, λέω, Abraham. Durian. Ας επάνω, δηλαδή, θα σε κλείσω και κάτσε. Καλά, σίγουρα. Durian. Αυτό είναι κάρβον αυτοκόλλητο εδώ πάνω. Κάρβον αυτοκόλλητο, δεν είναι. Ναι, ρε, πώς το καταλαβαίνεις. Αυτοκόλλητο, ναι. Από AliExpress. Ναι, ναι. Durian. Όλα. Αυτά, αυτά περιμένουν να, έρθουν, να βγουν στο... Βλέπεις Mercedes που είναι super καθ' δηλαδή, ξέρω εγώ. Και βλέπεις τη Lambo. Είναι, δεν έχει δράμα, το άλλο δεν έχει τίποτα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, είναι... Ποιο είναι το δράμα, το δράμα ποιο είναι. Δεν δες φίλε τώρα το σχέδιο της Lambo. Τα μάμια και πεζοδρόμια είναι. Είδες, είναι κίτρινο μεταλλικό, δεν είναι απλό κίτρινο. Τι τη θες, απλό χρωμά. Μιας, με μονό ρε. Αυτό φιλίστε. Ναι, είναι δρόμο, γιατί. Δεν ξέρω τι μοιάζει. Νικολάκια, πέρα λίγο μοιάζει πολλά. Τώρα πάω να φέρω τα γυαλιστικά μου. Τα γυαλιστικά μου. Θα βγάλουμε. Έλα, αυτή είναι φθηνή. Αυτή την παίρνουμε, εντάξει. Αυτά είναι από πιλάτες. Μαλάκα, θα είσαι ζαντάρα από εκεί άλλο. Αυτό είναι από πελάτες. Αυτά είναι από πελάτες, γι' αυτό είναι καλυμμένα. Βέβαια, χνοφαίνεται μια ζαντούλα. Δεν τα έχουν άλλα. Και κάτι διαχείριση ή κάτι τέτοιο χαζά. Και αυτά, επειδή τα φέρουν πελάτες εδώ, τα έχουν καλυμμένα, γιατί μπορεί να μην θέλουν να φαίνονται. Ξύλου. Να το, τα... να, το σέρβις, ε. Το καλό του σου είναι. Μετά πώς θα οδηγήσεις. Εδώ κάνουν σέρβις τα... τα McLaren. Όταν τα βγάζουν έξω, τα σηκώνουν τέρμα την ανάρτηση. Είναι κατσίκια, αλλά έξω. Εδώ είναι. Είχαμε... Κατάλαβες, βλέπεις όλα τα υπόλοιπα και μετά η Ferrari δεν σε κάνει αίσθηση καν. 129 χιλιάρικα. Δεν μ' αρέσει. Είναι ασημή. Κουπετήσιμα. Και ζάντα. Πάντως έχουν ωραίο τέτοιο. Ουρανός κάρβον, καθρέφτης κάρβον. Δεν είναι την έπαιρνες φίλους. Την έπαιρνες. Εδώ στον... Έλα παιδί μου. Εσύ που είσαι μπεβεδάκιας. Αν το παίρνω αυτό. Ναι. Γερό. Πάρα πολύ γερό. Είναι σατίνι. Είναι σατίνι. Αυτό τώρα τι είναι. M8. Άντε άλλο τέρας από εδώ. Μιλιά. Είδες πως είναι το χρώμα σατίνι. Τι 75-30-5-20. Ναι, M8 Competition. Τι ρε.
κάτι διχείρα. Διχείρα, ρε. Τι εσταρώθω. Τι ωραία, 1988. Ξεγημένο, ορίστε. Πού γράψεις. Ποια ρε, τι είναι. Ποια. Τι είναι, διχείρα. Ναι, γιατί το άλλο το μακλάρι μου εδώ. Μανίσια όλα. Τι αν τίνεσαι τέτοιο, ένα σιγαροτσάκι πάνω εδώ. Λέει, ο Ισόρμης είναι ένα φτινή τραπεζί. Τι είπε. GTR. Το έχουν σε καροτσάκι πάνω, είδες. Όχι, αυτό, όχι, καροτσάκι είναι. Τέτοιες φαίνει. Αυτό νομίζω κάτι αγωνιστικά, κουμπώνες αέρα. Κλακ, ναι, όχι, δεν είναι. Α, μας σκύψα, δεις, καροτσάκι. Σκύψα να πει, ρε. Καροτσάκι. Ο άνθρωπος ξέρει τι θα πάει να βάλει. Πού ζει. Ε, μάνα, τότε Ιταλός τι θα πάει να βάλει. Τζαπάρε, εσύ. Τζαπάρε, εσύ. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Από εδώ, από εδώ. Ένα τράβο από εδώ, να δείξει όλο το τέτοιο. Τον όγκο. Τον όγκο. Ξύλο. Το ξέρεις, αν βάζεις μια βέργα, μία, δύο, τέρας. Γελισμένη είναι ή τους είχες ο καρτελίτσα. Αρχίδια. Έχει αράχνη. Έλα. Να αφήσουμε κανένα καρτελίτσα. BMW. Κατάλαβε τι, BMW. Επίσης είσαι στο Μόναχο. Έτσι. Μόναχο είναι BMW. Ωπα, πάλισα. Τι μα... Δεν είδε το τζάμι, κουπάνισε. Πότε χρόνο κάνεις το link. Στο ξύλι θα πάνε. Βλέπεις αυτό το στις πόρτες είναι κάρμπον αυτοκόλλητο. Ναι. Φάγα λίγο πιο φάγα. Α, έτσι. Μετά με λέτε εμένα την χαμηλώσει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Αυτό όμως είναι πανάκριβο. 507, 507. 507 είναι πανάκριβο, ναι. Είναι πανάκριβο. Νομίζω μόνο και μόνο που είναι όλα τα ημερεσίλια. Ξέρω. Νομίζω πλησιάζει 2 μοίρια. Σε τέτοια κατάσταση. Μηχανάκι του Χρήστου που γυρνάει εδώ στο Μόναχο. Καμιά σούσα κάνεις. Και έχουμε και το... Ραρτί. Ωραίστη. Τα αγκάζια. Δεν έχω πάει ποτέ στη μέση τέση εκεί. Πού το βάλαμε. Πάνε Φεράρι. Δεν είχε το μοντάκι. Είχε. Είχε. Το βλέπεις αυτό εδώ από κάτω. Τώρα δεν μου πάει. Ο Γκζόρναλ. Αυτό πάνω είναι το Γκζόρναλ. Δεν μου πάει σπιράκι. Πόρσινγκ 62 του 85. Αγουνιάρκο. Έλα με αυτό, την επόμενη φορά που θα κατέβεις Ελλάδα, έλα με αυτό. Και τον γράψω εδώ. Άστο ρε, μην γράψεις, θα το κάνεις δαχτυλιές. Zero facts, zero facts, να ορίστε. Είμαστε τόσο στο αρχίδι μας, που μου γράψαν zero facts, ορίστε. Φωτικό. Στη σκόνη. Θα σας εξηγήσω και μετά τι είναι όλα αυτά τα γυάλινα εδώ αριστερά. Beatles, τα δύο. Beatles. Beatles. Πότε βγαίνουν οι τυροπίτες. Η άλλη εκεί που μας φάει η SLS δεν μ' αρέσει. Φαίνεται τίποτα από μέσα. Πίσω. Είναι εδώ μέσα στην αρχή. Α, ναι, το κάνουμε μέσα. Αυτό είναι πολύ πιο ωραίο την SLS. Ορίστε. Προβόλια για την ομίχλη. Τι το κάνεις, λες ότι το έχεις για ραλί. London του Tokyo. Αφού τρέχει νομίζω. Δεν τρέχει αυτό. Αφού είναι τέτοιο ρόκερ, αφού αυτά που τρέχουν. Είναι τσιγκάμπο όλα αυτά. Ναι, άλλο αυτό, εντάξει, ναι, ναι. Το γόλιτο. Αλλά νομίζω δεν τρέχουν αυτά. Δεν είναι τσιγκάμπο. Είναι. Πάμε στο σκορπό. Και εδώ δίπλα μας είμαστε από την πίσω μεριά της McLaren. Βλέπετε τι έχει εδώ πέρα μέσα. Μάξι που βλέπεις καθημερινά στην Ελλάδα. Όχι, το έχουν ανοιχτό.
Έχουν ανοιχτή την πόρτα εκεί. Πάμε να δούμε. Ναι, αυτό ας πούμε τώρα. Πρέπει να μπούμε να δούμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Το Speed Tail. Πάμε, πάμε, πάμε. Το Speed Tail πρέπει να το δούμε από. Πρέπει να το δούμε από κοντά. Ρε, αυτό το GTR είδε στήξα που μέσα έχει πίσω. Τέρατα, κοίτα εδώ. Σωλήνες αποχέτες. Πάμε, μπάσεις καταφέρουμε να μπούμε μέσα στο... στη McLaren. Ωπ, εδώ έχει αυτοκινητάκι, κοίτα. Πίστης. Αυτό, στήσει μια τέτοια, ρε. Τι. Κοίτα. Το ring. Χρωματάκι τρελό. Χρωματάκι τρελό. Κοίτα εδώ το άλλο. Κοίτα εδώ αεροτομή. Αρτούρα. Γαμώ τα λιφτάτς. Έχει, απλά έχω, αλλά ναι, ξέρεις. Δεν ξέρω πόρτα, είναι. Να δούμε μήπως μπορούμε και μπούμε μέσα. Μπήκαμε μέσα τελικά, καταφέραμε, μας άφησαν. Και μετά... Μετά... Πάτ βάζει εσείς BCL. Κοίτα εδώ. Μυρίζει καινουργίλα εδώ μέσα. Καινουργίλα. Είδες μπροστά που είναι κλεισμένο. Άξι, τρέλα. Ε, κοίτα καθόματα που έχει μέσα. Και είδες τη χρώμα. Δεν πώς γίνεται. Τώρα μπορεί, δεν ξέρω αν δεν φαίνεται στην κάμερα. Γίνεται πράσινο. Δεν. Τι γκάζει έτσι. Και το γωνιάρι που βλέπουμε. Το GTR που βλέπαμε απ' έξω είναι στο ματάρο. Φοβερό. Μάχη. Μάχη. Πραγματάκια έχει εδώ. Πάντως είδες όλα καγκουριά πάνω. Όλα καγκουριά πάνω. Ερωτούμε όλοι. Αυτή είναι η τελική τιμή εδώ. Είναι πολύ CPR. Προφορών. Ναι, ναι, είναι με τέτοιο, με CPR. Άμα το πάρεις εταιρικό θα μπορούμε να το βγάλουμε το CPR. Ναι, οι τιμές που σας έδειξα είναι με CPR. Είναι... Αλλά λέει εδώ ο ξάδερφος ότι άμα το πάρουμε γιατί είναι εταιρικό. Γιατί για πού να το πάρεις, γιατί είναι. Εταιρικό να το κάνουμε εταιρικό. Ναι, να γλιτώσουμε το ΦΠΑ άμα το πάρουμε εταιρικό, ναι. Τζάμπα πράγμα, τζάμπα πράγμα. Όλα αυτά εδώ, μας τώρα τι είναι όλα αυτά. Πάρκινγκ είναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως μπορεί ναι, να φέρει βλέπω... το αυτοκίνητό σου. Ναι, αλλά βλέπω πινακίδες που είναι από... Είναι ιστορικές κάποια, να ας πούμε η G3 δεν είναι, είναι απλή πινακίδα. Α, τι, άμα... μπορείς να φέρεις το αυτοκίνητό σου και να το αφήσεις ναι, εδώ, σαν πάρκινγκ. Ναι, άμα νομίζω ότι είσαι ένα καλό αμάξι, ναι. Μπορείς να έρθεις και να το παρκάρεις εδώ
Ώστε να είναι προϋπόθεση ναι. κάτι ιδιαίτερο. Αλλά... δεν ξέρω, τώρα απλά όλα αυτά γεννάνε εδώ είναι ιδιαίτερα. Δεν είναι... ναι, αυτά είναι όλα ιδιαίτερα, αλήθεια, δεν βλέπεις κάτι. Ναι, να τώρα πάνω και αυτά εδώ. Ναι, άμα θέλεις, φέρεις το μαξάκι σου εδώ, το χώνεις εδώ στην ακρούλα. Να τώρα, κοίτα εδώ. Και το παρκάρεις στα γυάλινα κλουβιά. Να δούμε τι βρήκε εκεί τώρα. Θα μπήκε μέσα στην κλασικιά. Κλασικά μοντέλα. Μια λιφούλα θέλει μόνο. Μια λιφούλα και είναι έτοιμη. Στην ψάρι πάνω να μας δείξει. Και πώς το πουλάνε, πες το πουλάνε 225.000. Όχι, όχι, δεν είναι. Α, η αρχική αξία του μπορεί. Παίζει να... Ναι, χαρά είναι, καινούριο. Πώς θα φτιάχνει αυτή. Ναι, ναι, έχει λιάντρο, παιδιά, εντάξει. Είναι καινούριες κατηγορίες συγκεκριμένο. Έχει λίγο τρύπα του πάτωμα εκεί πέρα κάτω, για να πέρεις αέρα. Τι ήταν και μάζεψε, αυτά μάγει. Είναι υπερπέντε. Εντάξει, φαίνεται ότι έχουν γυαλιστεί, να ξέρεις. Έχει λίγο τέτοιο ώρα. Φαίνεται ότι έχει γυαλιστεί το αμάξι. Ε, καλά, πες. Θα γυαλιστεί, τι θα είναι. 210. 210, ευχαριστώ. Δεν ταράγει έτσι. Εδώ πουλάνε 200 κάτι το σάπιο εκεί. Όχι, δεν το πουλάνε εκεί. Κλασικούρες. Πόσο? 50 κάπα. Τώρα έρχομαι. Τώρα πάω να βγάλω λεφτά. Μπράβος. Φθηνό. Το σόλ πλέει. Δεν μπορεί με τον τέσσερα. Κάπως αγόρασε, φίλος. Άργης. Άργης. Άργης, πουλήθηκε. Πουλήθηκε, φίλος, Άργης. Εγώ θα πάρω αυτό. Και εσύ πάρτε τα παλιού Mercedes. Ορίστε. Εγώ αυτό θέλω να μου πάρεις. Μου πάρεις ένα τέτοιο. Έχει και ρυθμό πίσω, είδες, κοίτα. Τι προνομιακή τιμή ήταν 21.600, έτσι. Κάτι βέβαια σε Ελλάδα από αυτό. Καλέτα. Δεν ήταν. Δεν ξέρω αν μπορέσω να βάλω και... Τώρα έρχομαι από εκεί. Πάρα και την μήνυμα. Τώρα έρχομαι από εκεί. Τώρα. Τι έχουν τίποτα. Το American Muscle Challenger. Πολύ όγκος, πού ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Steve Lulette. Ότι έβγαλε και σκάφος η Μπράμπους εδώ. Ε, θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε. Όταν έρθει στην Ελλάδα να πηγαίνουμε για ψάρεμα. Ε, σε χαλά ένα Μπράμπους εδώ για ψάρεμα. Άρα θα τα βρούμε εμείς. Να, κοίτα. Έχουμε μέρος για τα... Και είδες και δώρο σου δίνει τ' άλλο για να τέτοιο. Για να κάθεις στο θαλασσίτσα και να πεις χυμό. Κάτσε μας κάνω, πάνω να δούμε και τι άλλο έχει εδώ. Ντούχνα. Δεν μπορώ να το γεμίσω ένα μάξι εδώ μέσα.
4GT και το άλλο το... Πώς λέει το άλλο? GTR. GTR είναι. Oh my god. Όχι. Μαύρο, μαυρίλα, μαύρο. Ford GT. Το Angry Bird. Ford GT. Εδώ, εδώ σίγουρα έχουν ρίξει μπαντιλίκι εδώ μέσα, να ξέρεις. Αυτοί με αυτά έχουν ρίξει σίγουρα μπαντιλίκι. Α, φαίνεται. Το φώτα και το φώτα μου. Καρμπονάκι. Είναι. V8 by turbo. AMG GT. Black Series. Τέρας. Πολύ κάρμπον όμως, ε. Είδες. Παντού κάρμπον είναι. Αυτό είναι παντού κάρμπον, ναι. Το ένωση του. Βαφή ρε. Πρώτα γίνεται το κάρμπον και μετά ρίχνουν τη βαφή από πάνω. Είναι ρε, ένωση είναι ρε. Δεν έχεις καθόλου εδώ τέτοιο. Ρε, ξέρεις, εκεί ρίχνουν το χρώμα και βερνικάρουν μαζί στο τέλος. Θα μπορούν να δώσουν, φίλοι. Πώς τα κάνουν. Με αυτά, φίλους, αυτά θα πληρώσεις. Αυτά θα πληρώνεις. Καλησπέρα. Μεταξύ εδώ μέσα έχει ζέστη, τόσο μεγάλος χώρος και έχει φουλ ζέστη εδώ μέσα. Μπράβο. Να, ορίστε. Είσαι στην κουρνούλα που είχε, κοίτα. Πόρκι. 770 δολάρια, έτσι. Πόσο έχει αυτό? 770 δολάρια. Τη Στέκαρτ λέει νούμερο 7 από τα 10. Μόνο 10 δεν έχω. Ναι. Άιντε, άιντε τι άλλο θα δούμε. Έλα, σας βρήκα μάξι. Δεν ξέρω με φαίνεται. 890.000. 6.230 κυβικά. Αυτό είναι χρώμα, όχι μαλακή. Πού έπαιζε και ο JP που ήρθε για μια φάση, ήταν κλάγια κάπου. Κοίτα εδώ. Τέτοιο, τέχαρτο. Ε? Αυτό. Γράφεις Chrono BTG με τέτοιο. Το βάζω το ring, εσύ αυτό. Το βάζω. Αυτό, ξέρεις τι θα κάναμε αυτό, α. Νομίζω το ξέρω. Πες. Θα μοιράζομαι σβαρόσκι σου στην πίστα, ρε. Κοίτα εδώ τι έχουν κάνει. Είναι τίγκα στους βαρός και όλο αυτό. Πάμε εδώ. Τίποτα, αυτό τράκαρες πλούτησε ο κόσμος. Άμα τράκαρες πλούτησε. Θα πάνε εκεί τα... Θα τρέχουν πίσω εκεί τα... Ναι, αυτό λέει ότι είναι πάνω, αλλά δεν το έχω βρει ποτέ. Ποτέ το έχω βρει. Αλφιστάδες. 8C, 4C. 8C, 4C. Τα έχουν παρκαρισμένα τα παιδιά πάνω εδώ. Για τους αλφίστηδες. Εστιατόριο με γκάζια. Όχι, θα φτιάξω εδώ που φτιάχνουνε. Τι ωραία. Στην Πράγα έχει μουσείο με τέτοια. Όχι, με τέτοια είναι φτιαγμένο. Με τι είναι, πραγματούλια παντού. Ναι. Κοίτα εδώ. Να, με τα κάκια. Κοίτα, μπουζί. Νισάν λέει. Μπουζί. Ήρθαν, πήραν, ένωσαν εδώ τα πάντα με ηλεκτροκόλληση. Τα πάντα όλα. Γρανάδια, σαν ξεραλό. Μαλάκα, μπουζί, σαν ξεραλό. Ναι. Πουρνοπιένι. Α, μαγκάκι. Μαλάκα, τα είναι τέλειο. Κοίτα, γυρνάει κιόλας. Μόνος είναι. Θα σου σκορπίσω όλοι. Θα έχω τίποτα να γούλεις. Μου είσαι πράγμα να πας, έτσι είναι η τέρα, έτσι. Κουματούλη. Με γραμμάζει το σφύρι λατιμένο, με το σπούντικ. Δεν σε καθίσαι να γυφτιάξεις. Έτσι ακριβώς. Κοίτα εδώ. Είναι μια σκληρό. Ένα είδος ανακύκλωσης είναι γι' αυτό. Σκληρό. Είναι πολύ ωραίο. Άσχημα δεν είναι. Άσχημα δεν είναι. Τι είναι εδώ, φτιάξει τίποτα. Τίποτα δεν θα φτιάξει. Κεράσεις κάποια μπρίτσα. Με κεράσεις, φίλος. Πάμε πιο μια μπρίτσα.
Όχι, όσο. Πες σκληρά. Τα κεράς, λέει. Ορίστε. Αλπίν. Αλπινάκι. Και τέτοια είχαμε βρήκαμε πολύ στο ring. Στρίβαν πολύ ευπρεπώς. Και Μόργαν. Κλασικού ραπόρκι. Τι σας έχω εγώ εδώ. Τι σας έχω εδώ εγώ. Ένα λεπτό. Κάτι σας θυμίζει αυτό το πραγματάκι. Ωριστε. Είναι το original. Που είχε γυριστεί τότε που το οδηγούσε ο Πολ Βόλκερ. Από το Fast and the Furious. Όχι, δεν ξέρω. Όντως ρε, καινούργιο είναι. Θα πάρω ένα βιβλιαράκι μαζί. Πάντως την καγκουριά λίγο την είχαν αυτή τότε. Λίγο, Fast and Furious, λίγο καγκουριά την είχαν. Είχαν. Δηλαδή εδώ πέρα μέσα κάποτε... Έκατσε ο αείμνηστος... Κοντράς Πολ Γουόκερ. Ο Πολ Γουόκερ. Μπα... Θες κανένα τέτοιο, με βερνίκι από πάνω. Ναι, θέλω με βερνίκι. Πάλι τα και πήρες, δε. Πάλι τέτοιο. Oh. Ο βερνίκο το πήρα, θέλω ένα γελιστερό. Να το κάνουμε τώρα. Θα δεις από κάτω και από κάτω που τα κάθουν. Ναι, καινούργιο. Και βιντεάκι μέσα από το δέσιο. Πόσο χείρος. Τάφ ένα R λάστιχο. Φοράει. Όμορφο αμάξι. Original movie car driven by Paul Volcker. Δες που ρύθμιζε και αεροτομή. Δες που ρύθμιζε και αεροτομή. Δεν μπορέσω να πάω από εκεί να σου το δείξω. Για να μπορώ να χωθώ. Αρχίδια δεν μπορώ να χωθώ. Αυτό ήταν το αμάξι. Τώρα δεν έχει ανοιχτό το μοτέρα, μπορούσαμε να το ανοίξουμε λίγο. R34. Κάνα μάξια έχει εδώ στο μόνο. Δεν έχει τα μάξια εδώ στο μόνο που λέω. Το Charger. Τι ωραίο είναι, τι ωραίο είναι. Τι είναι αυτό, στο ταβάνι. Δεν τράβηξα. Είτε εδώ. Βλέπεις τι έχουν κάνει άνθρωποι. Βλέπεις και ψεύτικο. Εδώ τα... Εδώ τις πολυκατοικίες τι στέλνουν αυτές εδώ. Αυτό είναι πολυκατοικία, δεν αμάξι. Αυτό είναι να μπεις στο κέντρο της Λάρισσας για προσπαθείς να παρκάρεις.
7 χιλιόμετρα μάξι. Φούψε. Κοίτα εδώ. Άλλο εδώ. Αυτό πες να ζυγίζει, ζήσαμε 5 τόνους. Και δίπλα μου αρέσει που έχουν το 500 για σύγκριση, ρε. Πες να μην είναι ούτε το μισό αμάξι. Σήκωσέ το αυτό, με το γρίλο σπίτι σου. Σήκωσέ το αν μπορείς, μάγκα. Αυτό μας πλακώσει, γεια σου. Καλή. Αυτό αν πες κάτω έχει γίνει σεισμός. Να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ρε, όχ. Και ελαστικούλια. Φένκερ. Τάπορα. Πες να το πάει τάπορα. Τάπα. Έχω την εικόνα να πάρεις την εικόνα. Εδώ την καγκουρία ποιος την έκανε. Με παίρνει νερά. Να μα βρέξει, γεια σου, δραυλική κατευθείαν. Άστον Μαρτίν. Πού θα πάμε τώρα? Πάμε για τέτοιο, simulator. Simulator. Πάμε χρόνο. Θα κεράς μπράκι μετά. Θα κεράς ό,τι θες αγόρι. Έτσι. Θα αρχίσει να πληρώσεις. Εννοείται. Κερνάει. Είδες αυτό είναι γελιστερό. Κερνάει simulator. Δεν κερνάω τίποτα φίλος. Α, δεν τζάμπα. Ε? Δεν τζάμπα πληρώ. Δεν έχω ιδέα. Με ένα πληρώ. Δεν ξέρω κι εγώ τι λύση. Ασασέρ, παγούει το γκάζια. Άκου, άκου. Τι ψήφι πάνω. Να το πες. Έμπω. Και τι έχει εδώ. Συμβουλέτο. What the fuck. Το έχουν κάνει έτσι. Ναι. Εδώ λένε ότι έχει συμβουλέτο. Πάμε να παίξουμε. Και εμείς σαν παιδάκια πάμε να παίξουμε λίγο. Πού είναι. Του τζάμου γαϊδούρια πάμε παίζετε. Συμβουλέτο. Με πογάει του όρκε. Ξέρω γιατί δεν μιλάς γερμανικά, θέλω τον πλαγό σου που μοιάζει. Θα κυλίγω στα τσιμέντα. Δηλαδή, τι φάση είναι. Ας ασέρια που μιλάνε μαναχάτς. Γκάζια, πού με έφερες, ε? Από εδώ, από εδώ. Ένα μια χαρά για να περπατάμε. Κλείρει. Εν τω μεταξύ, τώρα το διάβασα. Αυτό το A34 εκεί πέρα έχει μόλις 6.000 χιλιόμετρα, λέει. Καλά, μην νομίζεις, ένα intercooler το έχουν βάλει, λέει. Έχει το cage μέσα, φοράει ελαττήρια χαμηλώματος Nismo. Ελαττήρια. Ναι, ελαττήρια χαμηλώματος. Βάλτε μια ανάπτυξη. Ρε, για το έργο το θέλαν. Φοράει το big brake kit μπροστά, φοράει τους προφυλακτήρες και όλα αυτά τα πώς το λένε, τα κάρμπον τα λιπάκια, φοράει μέσα το τιμόνι και όλα αυτά. Αυτά ήταν Nismo, όχι. Είναι εντελώς μάνα, φοράει και τη Nismo καζανάκι πίσω. Τίποτα μανίσιο είναι, ρε. Για το Suare, όπως λες και εσύ. Ναι, για το Suare έχει φτιαχτεί αυτό το αμάξι, νομίζεις. Πώς δεν είναι το Nismo το καθ' αυτού. Όχι, ρε. Απλά έχουν βάλει μερικά πραγματάκια. Το μοτέρι είναι εντελώς μαμά. Βασικά έχει βγει Nismo τέτοιο GPR. Νίσμο. Ναι, τέτοιο. Είχαν βγάλει, ναι. Είχαν βγάλει, ναι. Πώς θα μάθω, μπορεί να πάει και... Για το 33. Απλά είναι και καλά το... Απλά είναι το original moving car. Ναι, άλλο είναι το παιδί μου. Και σιγά τι κάναν, πάντως. Ένα intercooler βάλαν για να φαίνεται πιο καλά. Ίσα. Ναι, το intercooler και τίποτα άλλο, ρε. Τα υπόλοιπα είναι όλα... Πάνε λίγο... Σουαρέ, έλα, τι έγινε, έλα. Πάνε χούφτωσε λίγο το την Ελληνίδα. Τη χούφτωσα πριν και άρχισε να μαλώνει. Αυτό ήταν το φυσάκο, μία άκουσα σταμάτησε. Φαίνεται λίγο να έχει, πώς πέντε μπόφο. Ε, μποφόρι. Αν τώρα να γίνεις. Έλα, φυσάκο. Άμα δεν μπορείς, γίνει κομμωτής. Αυτή ήταν η βολτούλα μας εδώ στο... Motorworld. Motorworld. Έχει αυτά τα φτωχάμαξα μέσα.
πιστεύω να σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε, τώρα να γίνεις. γεια χαρά σας, χαιρετάμε, γεια σας. Κάτι ξέχασα να πω. Τι ξέχασα να πω. Μόνο τρίτη. Γεια χαρά. Κλείσω το βίντεο. Όλα τα περίεργα εδώ. Τι χρώμα έχω. X3M Competition. Ναι, X3M Competition. Απλό X3 δεν θέλω να αγοράσω. Το θα πάρω X3M και Competition μαζί. Έχει αγοράσει. Άμα δεν Competition δεν τα αγοράζουμε εμείς εδώ στο μόνο. Επιλέξε αυτό το χρώμα. Τίποτα. Όλα τα BMW είναι Competition εδώ. Δεν υπάρχει φθηνή έκδοση. Οι φθηνές δεν κάνουν για αυτούς. Γιατί? Ποιος είχε αυτή την θαυματουργή ιδέα να τραβήξει τα μούτρα μέχρι κάτω? Δίνα ιδέα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Άντρε μου δεν σ' αρέσει. Για ποιο λόγο τράβηξαν τα μούτρα μέχρι κάτω? Δηλαδή το προηγούμενο μοντέλο τα μούτρα του είναι πένα. M3 Competition γι' αυτό εννοείται. Π.χ. να πίσω έχει κολάρα. Δεν μ' αρέσουν, είναι πολύ μεγάλα τα μούτρα, ρε. Αν πήγαινε, ας πούμε, έτσι ευθεία, νομίζω ίσως να ήταν λίγο πιο ωραίο. Τώρα που κόβει προς τα μέσα. Μα νομίζω αυτό θέλουν να δείξουν, φίλοι μου, αυτά εδώ. Ναι, θέλουν να δείξουν αυτό το πράγμα, ναι, αλλά. Δύο ρουθούνια, ρε παιδί. Αν τα έχει αυτά, έχει μόνο αυτό. Είναι τεράστιο. Θα ήταν χάλια. Από τη στιγμή όμως που έχει και αυτά, καταλαβαίνετε. Ναι, οκ. Ταιριάζει το σχέδιο έτσι όπως το κάνανε. Απλά το θέμα είναι ότι. Ξέρετε, απλά ξέρετε. Είναι γούστο, είναι γούστο. Όσο προχωράει, άμα του πει πλάγια, τα έχουν κόψει πολύ. Λες και έχεις μαχαιράκι και κάνεις αυτό το πράγμα εδώ. Κοίτα εδώ. Όπως και το καινούριο στη Honda, δεν ξέρω, είναι καινούρια. Είναι καινούρια μόδα που θέλουν πάντα να περάσουν. Η προηγούμενη με 3 μαλάκα είναι πανέμορφη. Προηγούμενη. Ένα άλλο μεγάλο fail για μένα. Το Mi 3, Mi 4. Δεν ξέρω αν το Mi 4. Είναι κουπέτο Mi 4 μόνο. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Είναι ένα αυτό είναι εδώ που δεν έρχεται. Το χρώμα δεν είναι μεταλλικό, είδες, είναι normal, λευκό. Δεν ξέρω, λευκό. Το επόμενο που με χαλάει μέσα σε αυτή τη γενιά είναι αυτό εδώ. Δεν θα έπρεπε να εννοείς να είναι πιο. Όλο, να δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Κατάλαβα τι εννοείς. Που είναι πιο μυστήριο. Είναι πιο μυστήριο το φτερό εδώ. Δεν πάει ομοιόμορφα. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στο. Δεν φαίνεται καλά. Να πας από εδώ. Να πας από εδώ πίσω. Έχει φούσκωμα, αλλά το κλείνουν πολύ απότομα εδώ. Μπάω. Καλά, άσχημο δεν είναι. Πίσω είναι πανέμορφο, παιδιά. Πίσω είναι όμορφο, αλλά τα μούτρα μπροστά είναι για κλουτσές. Είναι αλλού. Με το φαρδί. Όχι, δεν έχει. Δες, άμα στο έδιναν τζιάμπα. Το έπαιρνα. Το έπαιρνα, φίλε, εντάξει. Αλλά πληρώσω εγώ τέτοια μούτρα, δεν τα πληρώνω. Δεν μ' αρέσει. Ποιο δεν έπαιρνε τζιάμπα, τζιάμπα. Να πάρει τέτοια μάτια, τι ξέρει να κάνει, ε. Να πάει να ρίξει πολυστερικό προφυλακτήρα. Να πάει να ρίξει πολυστερικό προφυλακτήρα μπροστά. Να γίνει έτσι. Το παίρνει, πουλά, παίρνει MX5NC, turbo. Όποια να περπατά στο Μόναχο, BMW. Εδώ πέρα τι είναι? Εδώ είναι BMW. Τι είναι εδώ πέρα? Δεν έχω διάρκεια. Δεν είναι σίγουρο. Εργοστάσιο δεν είναι. Τίποτα logistics, αποθήκες ήταν. Άρα θα μπορούσε. Καθίσματα είναι εκείνα εκεί. Παίζει να είναι καθίσματα, δεν ξέρω, μάλλον. Ό,τι περισσεύει είναι εδώ. Εδώ τα πετάνε. Όμως σε εταιρείες μου λέγανε πέτσο έχει όντως. Πράγματα πετάνε. Πεταμένα λέει, ζαντικά από κουβετήσουν. Ναι, πεταμένα όλα. Όποιος δουλεύει στην BMW, τζαμπ, έγινε και μάγκας. Έχει βαγκάρι από Porsche GTR. Οπ, έτσι, από τι έχουμε εδώ. GT3. Ποιο είναι, πού είναι. Αυτό εδώ είναι το καινούργιο του VR. Φαίνεται τώρα από εδώ το καινούργιο. Πού πας, παιδί μου. Έχω και λίγα ISO. Είναι M. Να βάλαν και τέτοιο. Μη 240 είναι αυτό, άμα βλέπω καλά μέχρι εκεί. Μια μότι μπουτανή. Ναι, μη 240i. Μη 240i, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, κάτσε πάλι εκεί. Ναι, καλά, δίπλα τι είναι, ρε. Λευκό ματ,
μπλε, όχι, λευκό σατινέ, μπλε σατινέ και το M2 το καινούριο. Ποιος εδώ. M240, δεν είναι το M2 αυτό ακόμα. M240. Δεν ξέρω, το βγάλω το M2, νομίζω ότι το παρουσιάσαμε ακόμα. Τώρα τι φαίνεται εκεί. Θα σηκώσουμε και λίγο τα ISO γιατί θα μας μαλώνει, θα μας